Έχουμε μαζί μας το Μεσχέ Μινιμάλ που μόλις μας παρουσίασε ένα μέρος της δουλειάς του σε μια εξαιρετική βραδιά. Καταρχήν, καλώς ήρθες. Θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια για τη δουλειά σου, πώς ξεκίνησες, ποιες είναι οι επιρροές σου, ποια είναι η πορεία γενικώς. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο Δήμο Δράμας και την Ονειρούπολη. Είναι ωραίο να μπορείς να προσφέρεις τέτοια Χριστούγεννα, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Και επειδή και εγώ θέλω να νιώθω και είμαι ακόμα παιδί, σήμερα παίξαμε εδώ πέρα και παρουσιάσαμε κομμάτια από τα 3 έως τώρα προσωπικά μου άλμπουμ. Οι επιρροές μου έχουν να κάνουν πιο πολύ με την indie, pop και εναλλακτική rock, είτε από τη σκηνή του Seattle τη δεκαετία του 90, είτε πιο βρετανική σκηνή. Και το περιτύλιγμα σε όλο αυτό είναι μια pop γλυκιά αισθητική που προσπάθησα να δώσω εγώ. Αυτά. Τα σχήματα που, με τα οποία παρουσιάζεσαι είναι τα ίδια, αλλάζουν? Σαν μουσικό σχήμα έχουμε αυτό που είδατε, το ηλεκτρονικό project και το full band project. Όποτε το επιτρέπει η κατάσταση, πλέον εμφανιζόμαστε και με αυτό. Και η έδρα σου είναι? Η έδρα μου είναι η Αθήνα και τώρα από το νέο έτος ετοιμάζουμε το τέταρτο προσωπικό άλμπουμ. Με το καλό, τέλη Φεβρουαρίου θα είναι έξω. Πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσω καν για τα πλάνα. Μας τα είπες μόνος σου. Θα θέλαμε και μία ευχή για την Ονειρούπολη. Ευχή για την Ονειρούπολη να είστε γεροί και να έχετε υπομονή και δύναμη για να το κάνετε αυτό συνέχεια. Να προσφέρετε χαρά όπου μπορείτε, ιδιαίτερα στα παιδιά και στα μεγάλα παιδιά. Και σε όλο τον κόσμο να έχει φώτιση, λογική και σύνεση για τα χρόνια που ακολουθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες, που δέχτηκες την πρόσκληση και ελπίζουμε να σας ξανακούσουμε.